Και η ζωή μου ήταν ένα παραμύθι. Στο τέλος, ο καθένας θα αξίζει πέρα. Σημασία έχει η αλήθεια. Σκέψω ότι η ζωή μου δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα. Στα 15 μου χρόνια ο πατέρας μου έχασε τα πάντα από το κογλίφι. Άλλαξε η ζωή μου ολόκληρη από ένα ατύχημα που κάθε 18 μήνες ακίνητος. Σαν κατεμένος. Ξέρω την ανθρώπινος πόνος και τι είναι πραγματικό πρόβλημα. Ο πατέρας, όπως και ο δικός μου πατέρας, ακόμη και εμένα από εδώ, σηκώνονταν 6 ώρα το πρωί και την ίδια ώρα σηκώνομαι και εγώ. Εγώ λοιπόν, πριν φτάσει στο σημείο κάποιος να μου καταγνώσει ευθύνες, θα πρέπει να ψάξει να δει προηγουμένως τι έχει συμβεί. Να καταδικάσει ποτέ στο δικαστήριο, κανεί δεν τόλμησε να με δικάσει για οτιδήποτε, να πάμε και να καταδικαστώ με μια ποινική κατηγορία. Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω πράγματα, αλλά με φέρνει σε δύσκολη θέση. Μία εφημερίδα, το θέμα. Μία εφημερίδα, η Εσπρέσο. Ένα κανάλι, το Σταρ. Δημοσιοποίησαν δικόγραφά μου. Όπως κανείς δεν ξέρει τι λέει μια αναδυντοφωνημένη συζήτηση που είχα εγώ με κάποιο σημαντικό πρόσωπο, που έλεγε. Δώσ' μου τόσα χρήματα, γιατί μου δίνουν χρήματα από το κανάλι το συγκεκριμένο και μιλούσε και για συγκεκριμένο ποσό για να βγω να σε κατηγορήσω. Σήμερα συντάξαμε με τους συνεργάτες μου τις δύο πρώτες μηνύσεις. Ένα πράγμα θα μπορούσα να διαγράψω. Αυτή την τελευταία μου διένεξη. Όχι για τίποτα άλλο. Ναι, αν μπορούσα να τη διαγράψω, ανεξάρτητα είχα δίκιο ή άδικο, δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Θα μπορούσα, αν μπορούσε αυτό, πριν γίνει το παραμικρό. Έχω δώσει ένα καστοκί, έχω αντιδράσει βία. Ο γιος μου λέει, παπά στο σχολείο με φοράζει ο Χούλιο. Δεν με φοράζει ο Χρήστο. Αυτός που καθορίζει την εικόνα της οικογένειας είναι ο άντρας. Η γυναίκα εξασφαλίζει την ηρεμία στην οικογένεια. Είναι αυτή που κάνει τον άντρα να νιώθει ευτυχισμένο. Θα σου πω γιατί λυπάμαι. Γιατί είμαι σε μια παγίδα. Ποια απόλυτη. Φυσικό. Σοβίσαμε στο σπίτι μας. Τα παιδιά μου, επειδή η γυναίκα μου δεν ξυπνούσε, ήταν περήφανα που ήταν μαζί μου το πρωί. Γιατί τα παιδιά ξυπνούν όλες τις ώρες. Εγώ ξύπνησα πρώτος. Η κόρη μου σε ηλικία 2,5 ετών μου είπε να πάω να φτιάξω καφέ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, έλα, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσουμε.